πολύ χαρούμενοι όταν παίρνουμε feedback από τον κόσμο. Τώρα μας έστειλε μία κυρία και μας είπε να λέμε για τη Μνημονική Κρήτη, που είναι πολύ ψηλά σε όλη την Ευρώπη. Και πραγματικά επηρεάζει. Το βλέπουμε ότι επηρεάζει όχι μόνο εντός και εκτός. Ευχαριστούμε, Ειρήνη. Δεν θυμάμαι το επίθετο. Ευχαριστούμε, Ειρήνη, μας παρακολουθεί. Και το φίλο σου. Ναι, άστο, αυτό πιο μετά. Αφού το είπαμε, τώρα να το πούμε γενικά. Τώρα έχουμε επιστρέψει με ένα πολύ αγαπημένο φίλο, πολύ γλυκό παιδί. Πολύ καλό αυτό που κάνει. Τι, μαυρισμένος. Μην το λες αυτό που με πονάει, γιατί πρέπει όλους να τους λες μαυρισμένος. Μα γιατί και εσύ θα μαυρίσεις αν προσπαθήσεις. Αν προσπαθήσεις. Να μιλήσουμε γιατί. Λοιπόν, για είναι, κάτι το είναι οποίο... ένα νέο παιδί, το οποίο κάνει πολλά πράγματα. Εννοείται, ναι. Πολλά πράγματα. Και με τον αθλητισμό ασχολείται. Θα είμαστε σε άλλο πεδίο αυτό. Βέβαια. Αλλά είναι ένας νέος άνθρωπος που έχει αρχίσει εδώ και κάτι χρόνια να ασχολείται επιχειρηματικά, σοβαρά με τον τουρισμό. Να ψάχνετε γενικότερα. Πολύ σημαντικό αυτό. Και το ότι είναι νέος και το ότι ψάχνετε. Δεν ξέρουμε όμως πώς ξεκίνησε όλο αυτό και αν το επέλεξε. Νομίζω θα μας πει. Θα μας πει. Νομίζω θα μας πει. Παύλος Νησταζάκης στην παρέα μας. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνεις προλαβές και κάνεις και μπάνια, δηλαδή. Όχι, μπορεί να είναι. Να σου πω την αλήθεια, είναι από τη δουλειά. Σοβαρά. Να μου πας και μέσα στη δουλειά αυτή. Δύο μπανάκια μέχρι στιγμής, νομίζω να είναι. Δύο μπανάκια. Και είναι ξαφώς, ρε παιδιά, δηλαδή. Είναι κρίμα. Αρχικά, είσαι νέος. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Φαίνεται. Ναι, φαίνεται αυτό. Δεν χρειάζεται να μας πει την ηλικία σου. Ας μην πούμε ηλικία. Κάποιες μέρες. Λοιπόν, είσαι κάμποσα χρόνια στο κομμάτι του τουρισμού, έτσι. Είμαι κοντά στα 10 χρόνια. 10. Έχω ξεκινήσει, ναι. Και από πιο μικρό ασχολιόμουν, εννοείται. Απλά τα τελευταία 10 χρόνια είμαι ενεργός. Έχω κατέβει μετά το φοιτητικό μου. Έχω ξεκινήσει, έχω κάτι δικό μου πλέον. Τι είναι αυτό το δικό σου? Τι είναι το δικό μου? Το δικό μου είναι ένα ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο. Το Μελίτη, να κάνουμε και λίγη διαφήμιση. Έτσι, ανοιχτά. Είναι μια επιχείρηση την οποία την πήρα εγώ. Υπήρχε όμως. Υπήρχε από πριν, την πήρα εγώ. Μια επιχείρηση εντός κρίσης, με πολλά λάθη, με πολλά προβλήματα κτλ. Πήρα τη δύναμη, πήρα την ψυχική δύναμη να ξεκινήσω από το μηδέν, να αλλάξω ονόματα, να αλλάξω, να τον γκρεμίσω όλο. Αλήθεια. Ναι, εσύ που ήρθες κιόλας, ναι, ό,τι έχεις δει, είναι, όλα είναι ανακαινισμένα τα τελευταία 3 χρόνια. Και είναι φοβερό. Και ακόμα έχει πολλή δουλειά. Ναι. Στον χώρο του τουρισμού, εσένα σε έβαλε η οικογένειά σου, ας πούμε. Εγώ μεγαλώσω σε ένα τουριστικό γραφείο. Καμία σχέση λοιπόν με το. Οι γονείς μου είναι τουριστικοί πράκτορες. Άρα από μικρός μπήκα και από τα 16 δούλευα στο αεροδρόμιο κτλ. Άρα είχα μία εικόνα. Άρα από εκεί και πέρα, σιγά σιγά έγινε μία επένδυση από μεριά τους. Την ανέλαβα εγώ και από εκεί και πέρα έχω ξεκινήσει αυτόνομα. Νόμιζα ότι μεγάλωσε σε ένα χώρο τέτοιο. Δεν ήξερα ότι δεν ήταν δικό του, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Άρα είναι πιο δύσκολο αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή. Από μηδέν. Στην ουσία είναι από μηδέν. Πώς πήρες αυτή την απόφαση, δηλαδή δεν σε τρόμαξε η ιδέα? Δεν σκέφτηκες κάποια στιγμή, είναι ρίσκο να το πάρω, να μην το πάρω? Και είναι καιρό κρίσης, έτσι. Για να παίρνουμε, όταν μιλάς για ένα νέο επιχειρηματία, μιλάς για ότι πρέπει να πάρει κάποιο ρίσκο. Δεν γίνει να μην πάρεις ρίσκο και μια στιγμή να ξεκινήσεις να έχεις και έσοδα στο κάτω-κάτω ή να έχεις μια στημένη, σωστά ρολαρισμένη επιχείρηση. Θα ξεκινήσεις στην αρχή, θα έχεις τα προβλήματά σου, θα είσαι στο μείον σου, θα έρθει και το συν κάποια στιγμή. Για να προλάβω ίσως κάποια πράγματα, δυστυχώς για εμένα οι νέοι επιχειρηματίες είναι το ότι προλάβουμε. Είμαι 10 χρόνια στη δουλειά, φέτος μπορώ να πω ότι αρχίζω και έχω ένα αποτέλεσμα. Δεν μπορείς σε ένα χρόνο μέσα, κάποιοι ξεκινάνε, ανοίγουν ένα μαγαζί, κοιτάνε ένα χρόνο, α, δεν πήγε καλά, το κλείνουμε. Δεν γίνεται. Θέλει χρόνο. Οπότε. Θέλει αγάπη, θέλει... Και συνεχή προσπάθεια. Και πολλές ώρες. Η συμβουλή σου, θα λέγαμε, είναι αυτή, να μην τα παρατάς όταν ενδεχομένως τα πράγματα παιδιά, δεν είναι τόσο ρόδινα. Δύσκολες ημέρες, έχουμε κρίση. Ειδικά όταν ξεκινάς κάτι, το οποίο θα αρχίσουν να πέφτουν τα κόστη σου, θα αρχίσουν να πέφτουν οι μισθοί των εργαζομένων σου, θα έρθει τώρα, μετά θα έρχονται να μπαίνουν οι φόροι σου, θα έρθουν τα δανειά σου στο τέλος. Κάποιες φορές εμείς βγάζουμε λιγότερα από τους υπαλλήλους μας. Έτσι. Ο άλλος μπορεί να λέει, α, ο ξενοδόχος. Όχι, παιδιά, δεν είναι ο ξενοδόχος, γιατί ο ξενοδόχος από πίσω έχει 10.000 πράγματα. Έτσι. Και όταν μπαίνεις σε μια χώρα η οποία καλώς ή κακώς το 50% στο παίρνει το κράτος στο τέλος, αν τα βάλεις κάτω με φορολογίες, με το ένα με το άλλο, στο τέλος από τα κέρδη μου θα δώσω κοντά στο 60%. Και όταν ρωτάς τον εαυτό σου όμως τώρα. Αν αξίζει. Ναι. Δεν γυρνάω πίσω.
Όχι. Όταν πάρεις αυτή την απόφαση, καλό θα είναι να μείνεις σε αυτή την απόφαση. Αυτό το να μπαίνω, να βγαίνω, να μπαίνω, να... Ναι, μπες στον αλφατομέα, μείνε δέστονε. Μια στιγμή βλέπεις δεν σου αρέσει ο τομέας, δεκτό, μπες σε άλλο τομέα. Δεν γίνεται όμως να μπαινοβγαίνεις σε τομείς και να λέγεσαι επιχειρηματίας του κάθε τομέα την τότε στιγμή και να νομίζεις ότι όντως είσαι επιχειρηματίας. Όχι. Ξεκίνα, δούλεψε το, δες, okay, μπορώ, δεν μπορώ. Το συνεχίζω αφού τα πάω καλά. Αν δεν ή δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά, ας το αλλάξω. Δεν είναι κακό να αλλάζουμε τομείς. Αρκεί να είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας. Βάζεις ένα στόχο, κάνεις ένα business plan. Αυτό που βλέπω εδώ, ειδικά στην πόλη μας, είναι όλοι μου ανοίγουν. Εγώ τους λέω επιχειρηματίες, θα εκνευριστούν πολύ απόψεις, με μένα, αλλά. Λέμε. Έτσι είναι για εμένα. Οι επιχειρηματίες του καφέ, οκ, φτιάξε, άνοιξε μου καφετέρια. Να έχεις καλό καφέ. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά έχεις δίπλα σου άλλους 8, άλλους 10, άλλους 20. Να κάνεις κάτι. Κάνε κάτι καφέ. Άλλο. Δώσε. Οκ, okay. Καλός καφές. Μα έχει και ο δίπλα σου καλό καφέ. Ρισκαρέτο. Ο τομέας... Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Επειδή λέγεται τον καφέ, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι αυτό ότι αν είσαι ένα καλό καφέ, μπορεί να φέρει ένα καλό καφέ όμω και να μην επενδύσει και στον υπάλληλό σου. Οπότε εκεί να χάσει από αυτό και να λες γιατί έκλεισα αυτό και εγώ έχω καλό καφέ. Πολλά είναι τα μπορεί. Κάτι παραπάνω. Έτσι, όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Ανταγωνισμό, συγγνώμη. Πρέπει να δει το κόστο σου. Πρέπει να δει το προσωπικό σου που είναι για εμά, είναι ένα, ειδικά στον τομέα του τουρισμού, είναι ένα πολύ δύσκολο χώρο. Γιατί δουλεύουμε 5 με 7 μήνες. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα μου έρθεις εσύ και μετά θα φύγεις. Θα γυρίσεις να πεις, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να δουλέψω για 7 μήνες, εγώ θέλω να δουλέψω 12. Άρα για μένα είναι πολύ δύσκολο να βρω άτομα τα οποία θα γνωρίζουν και όλα στον τομέα μου. Και θα μείνουν, να μην έχεις κάτι άλλο. Και θα μείνουν. Αυτό. Ο τομέας του τουρισμού, εσένα πώς σε κέρδισε? Θέλω να πω, ήσουν από μικρός με την οικογένειά σου, αλλά κάτι θα είχε που θα σε κέρδισε και θα σου κέντρισε το ενδιαφέρον. Θα ασχολιόμουν με τον τουρισμό ούτως ή άλλως. Απλά με τράβηξε η δυσκολία του ξενοδοχείου. Έτσι, όταν βλέπεις μια επιχείρηση η οποία έχει φθήνουσα πορεία, κάπως εντριγκάρει. Mm. Όχι όλους, αλλά κάποια άτομα τα οποία θέλουν λίγο να είναι λίγο πιο έντονη η δουλειά τους και δεν θέλουν να κάτσουν σε ένα γραφείο και απλά να... Αγαπούν τις προκλήσεις. Αυτό. Μου άρεσε. Είπα ότι θα ξεκινήσω από το μείον, γιατί από το μείον στην ουσία είναι κάποιες φορές μια υφιστάμενη εταιρεία είναι πιο δύσκολη από μια νέα εταιρεία. Ναι. Γιατί έχει ήδη και μια καμπούρα, ας πούμε έτσι, των προηγούμενων ετών. Άρα πρέπει να την καλύψεις αυτή την καμπούρα. Άρα κάποιες φορές ξεκινάς από το μείον. Ναι, εμένα με ιντρίγκαρε αυτό. Δεν ήθελα να αφήσω να πω. Μπορούσα πολύ εύκολα να πω, ξέρεις κάτι, παιδιά, τα κλείνουμε όλα, γεια σας, πάμε στο επόμενο. Όπως κάνουν αρκετοί. Mm. Έπαιξα, μέχρι στιγμής δείχνει ότι κερδίζω, δεν έχω χάσει. Δεν ξέρω αύριο, είμαστε σε ένα τομέα ο οποίος μία σεζόν κακή να μας έρθει, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα και να γυρίσουμε 10 χρόνια πίσω. Mm. Και δυστυχώς στον τομέα του τουρισμού είμαστε, για εμένα, έτη φωτός πίσω. Είμαστε. Σε σχέση... Το με τις υπόλοιπες χώρες. Το έχουμε συζητήσει με υπευθύνους τουρισμού, ναι, με πολιτικά. Και δεν μιλάω για υποδομές στον τομέα μου, μιλάω για υποδομές του κράτους προς εμάς. Και συμπεριφορικά, γενικά και με τον τουρισμό, δηλαδή πώς το χειριζόμαστε σε όλα τα μέσα. Δυστυχώς έχουμε ακόμα κάποια την οτροπία του, θα έρθει το πελατάκι, ναι. Θα το φάρουμε τα λεφτάκια και θα ξαναφύγει. Ναι, αλλά αυτός θα φύγει, θα πάει στη χώρα του, θα πει πήγα στον τάδε. Και δεν θα έρθουν άλλα πελατάκια. Και δεν θα έρθουν άλλοι 10. Με έναν χάνεις 10. Πιάστον, έχει τον από κοντά, δώσ' το ότι καλύτερο μπορείς, μα συγγνώμη, δεν σου κοστίζει τίποτα, ούτε ένα χαμόγελο, ούτε μια υπηρεσία παραπάνω, η οποία πραγματικά δεν σου κοστίζει. Έτσι, απλά μία κίνηση, αυτό ζητάνε, μία κίνηση. Και άμα το πάμε σε υποδομές κράτους, μιλάμε για ένα αεροδρόμιο που είναι το νούμερο 2 στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και, εντάξει, ντρέπομαι για αυτό το αεροδρόμιο. Που είμαι στον τουρισμό. Όλοι μας το έχουν πει, Παύλα, εδώ που έχουν έρθει από τον τομέα σου, τέλος πάντων. Ακούω από πιτσιρικάς, μεγάλωσα στον τουρισμό και ήμουνα από μικρός, ακούω ότι θα γίνει το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλήθεια. Έτσι, ποια είναι τα background. Από πίσω, τέλος πάντων. Τα μάθαμε, αλλά θα δείξει. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω ανοιχτά. Και εγώ ξέρω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει. Ιδανικά, πώς θα ήθελες να δεις αυτόν τον τομέα στο νησί μας? Γιατί είμαστε ένα νησί. Γελάσα, βρε. Γεμάτο επαγγελματίες. Γιατί αυτή τη στιγμή
Όπως και εγώ και άλλα παιδιά έχουν αναλάβει είτε κάποιες οικογενειακές επιχειρήσεις, είτε πλέον με το Airbnb έχουν μπει στον τομέα του τουρισμού, συσσαγωγικά πάντα. Mm-hmm. Το θέμα είναι αυτό. Okay, ήρθε ο πελάτης Airbnb, δώσ' του κάτι. Δείξ' του. Βοήθησέ τον να πάει... Στείλ τον σε μια ωραία παραλία που θα πήγαινες εσύ. Βάλ' τον ενημέρωση, βάλ' πληροφορία. Αυτό δώσ' του. Πήγαινε τον σε ένα εστιατόριο το οποίο θα φάει καλό κριτικό φαγητό. Είναι πολύ απλά αυτά τα βήματα. Απλά δεν το σκεφτόμαστε. Απλά. Δηλαδή, αυτό που θα έχει το σπίτι και θα θέλει να μαζέψει το πελατάκι. Βάλε γιατί μέσα. Θα πάρεις και τις κριτικές σου έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτό έχει βοηθήσει με τις κριτικές, με τις εφαρμογές. Βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί εγώ φοβούνται κιόλα. Να γράψω κριτική μου. Και είναι και η φοβία μας, να ξέρεις βέβαια. Αυτό λέω, φοβούνται. Είναι δυστυχώς. Στον τομέα μου πάλι θα μιλήσω, έχεις το 1 προς 10. Ένας πελάτης στους 10 δεν τον υπολογίζεις, ξέρεις ότι ό,τι και να κάνεις θα πάρεις κάτι κακή κριτική. Ναι, αυτό είναι όμως ο πελάτης. Απλά ναι, απλά δίνετε τον καλύτερο σας σε αυτό για να τους εξυπηρετήσετε, ώστε η κριτική να είναι πάντα με θετικό πρόσημο. Πάντα. Αυτό το βλέπεις στο τέλος του μήνα, τραβάς τη γραμμή και βλέπεις. Και μετά από εκεί και πέρα αρχίζεις και αναλύεις. Μου είπε αυτό, τι κάνω. Δεν είναι η κριτική μόνο και μόνο για να πάρω το 9,5, το 10, το 8,5 σαν βαθμολογία. Να διορθωθείς κιόλας, να εξελιχθείς. Να μπω μέσα να μου πει τι αρνητικά μου έχει γράψει. Να το δω. Μου έχει γράψει αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Κάτι άλλο θα ήθελα να ρωτήσω. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Έχουμε πολύ. Για τον τουρισμό, 12 μήνες το χρόνο. Τι έχεις να πεις. Θα μπορούσαμε, αλλά... Πάλι, επιστρέφουμε πίσω, επιστρέφουμε στις υποδομές. Μιλάμε για ένα αεροδρόμιο το οποίο κλείνουν οι πτήσεις του στην ουσία. Okay, θα παίζουν οι τρεις εταιρείες οι ελληνικές, αλλά συγγνώμη, εγώ όταν θέλω να φύγω να κάνω ένα ταξίδι εκτός Ελλάδος, με τη μία πρέπει να ξεκινήσω από τα 150 ευρώ. Έτσι, γιατί πρέπει να φύγω από την Κρήτη να πάω στην Αθήνα. Έτσι, άρα, με τη μία ανεβάζεις το κόστος του να έρθει ο πελάτης. Δεν έχουμε ιδιαίτερα εισιτήρια, φθηνά εισιτήρια. Και ήρθε ο πελάτης. Με μία βροχόπτωση έχουν κλείσει οι δρόμοι. Άστο αυτό. Εντάξει, το χάλι το φετινό που είχαμε, ειδικά προς Χανιά, εντάξει, ήταν ακραία τα καιρικά φαινόμενα. Δεν τα έχουμε συνηθίσει, αλλά και οι δρόμοι μας είναι 20 ετίας. Και δεν έχει γίνει καμία συντήρηση σε αυτούς τους δρόμους. Έτσι. Οδηγάω κάθε μέρα 140 χιλιόμετρα. Εντάξει, ευτυχώς προς τη μεριά μου, προς τον Άγιο Νικόλαο, έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις. Και ναι. Πάλι υπάρχουν και άλλα περιθώρια. Είναι και πιο εύκολος ο δρόμος. Και είναι και πολύ πιο εύκολος ο δρόμος, ναι. Απ' την άλλη μεριά είναι απαράδεκτο. Έτσι. Και όταν θέλουμε να μιλήσουμε για 12 μήνες. Ωραία. Πόσες είναι οι μονάδες οι οποίες. Υπάρχουν μονάδες. Το θέμα είναι. Και εγώ, σαν επιχειρηματίας που έχω μία μονάδα η οποία μπορεί να κρατήσει 12 ναι, μήνες. Θα μπορούσε, γι' αυτό με συμφέρει. Πόσους πελάτες θα έχω, θα το κρατήσω ένα ξενοδοχείο, δεν μιλάω για μένα, για έναν άλλο που έχω 500 κλίνες με 50, δεν γίνεται, μπαίνω μέσα. Ναι. Άρα πρέπει να πιάσω τις πληρότητές μου. Αν δεν με βοηθήσει το κράτος, οι αεροπορικές, οποιοδήποτε, να παλεύω μόνος μου, δεν βγαίνει. Τόση ώρα μιλάμε από την οπτική πλευρά και τη δική του καθημερινότητα του Παύλου. Θέλουμε όμως να μας πας και λίγο στο κομμάτι του τουρισμού. Δηλαδή, έρχεται εδώ τουρίστας και λέμε φέτος έχουμε καλό τουρισμό. Φέτος δεν έχουμε καλό τουρισμό. Φέτος είναι φτωχοί αυτοί που ήρθαν. Πώς πάει δεν αυτό, είναι τι σημαίνει. Από καλές χώρες είναι. Άκου να δεις. Και πού είναι η αλήθεια και πού είναι ο μύθος τελικά. Καταρχήν, δυστυχώς έχουμε πλέον. Μέσο όρο για μένα θα πω είμαστε σε μέτριας κατηγορίας πελάτες. Έτσι. Τους κακούς πελάτες τους φάγαμε πριν 2-3 χρόνια, σίγουρα. Μας ήρθανε, τους όλοι θεωρώ ότι είχαν παράπονα με το τι πελάτες μας ήρθαν τελευταία χρόνια. Τώρα παίζει σε εισαγωγικά πόλεμος με Τουρκία, Ισραήλ, αυτό είναι γεωπολιτικό, Αίγυπτο κτλ. Okay, ανοίγουν αυτές οι αγορές. Μακάρι να ανοίξουν. Μακάρι να ανοίξουν, να πάνε οι φθηνοί πελάτες εκεί, γιατί βρίσκουνε καλώς ή κακώς φθηνότερες τιμές από εμάς. Ναι. Έτσι, ξεκάθαρα. Ας φύγουν όμως και λίγοι πελάτες από εδώ. Δεν μας κάνει κακό. Και να μπορέσουμε να δώσουμε καλύτερες πάλι υποδομές. Ξαναεπιστρέφω στο ίδιο. Mm. Για να έρθουν οι πιο σωστοί πελάτες. Okay, εγώ σαν επιχειρηματίας να κάνω τα πάντα μέσα στο κτίριό μου. Τέλεια. Και βγαίνει ο άλλος έξω. Τι έχουμε να του δώσουμε σαν χώρα. Αλήθεια. Όχι μόνο Κρήτη, στην Αθήνα. Ναι. Τα πεζοδρόμια μας είναι εντάξει. Τα σκουπίδια μας είναι εντάξει.
Τίποτα δεν είναι εντάξει. Παύλο, πώς έχεις σκεφτεί να ασχοληθείς με την πολιτική. Γιατί μας έχει περάσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Σκέψτε. Όχι, εκλογές έχουμε, πολλά, να ξέρεις. Πολλά χρόνια έχω να δουλέψω ακόμα στα 60. Στα 60 που δεν θα έχουμε πλέον ιδέες, να σας αφήσουμε τους 60-ριδες να μας διοικούν. Να χαίρονται και λίγο αυτοί. Αυτό τώρα ήταν με καυστικότητα. Προτιμούσαμε να έχουμε νέους σαν σένα με ενέργεια και ιδέες. Πρέπει να δουλέψουμε. Καλά το λες. Έτσι. Και πρέπει να δουλέψει κάποιος αυτή τη χώρα. Και στην ηλικία που είσαι, που δουλεύεις, βλέπεις από τη δική σου θέση άλλους νέους να προσπαθούν. Καλά, μας το είπες ήδη αυτό, αλλά δίνονται οι ευκαιρίες γενικότερα σε νέους όμως. Λίγο πολύ, είτε με ένα μικρό ποσό, με μια μικρή βοήθεια να κάνουν πράγματα. Γιατί εσύ είπες, σου δόθηκε ευκαιρία από τους γονείς σου να επενδύσουν κάπου. Σωστά. Και να ξεκινήσεις με πολύ κόπο, αλλά σου δόθηκε μια μικρή ευκαιρία να προσπαθήσεις μόνος σου. Μπορώ να σου αριθμίσω τρεις φίλους μου οι οποίοι ξεκίνησαν από το μηδέν. Και μπορούν και τα πάνε μια χαρά. Το πάνε είναι να αφοσιωθεί σε αυτό και να ξέρεις τι κάνεις. Και πριν ξεκινήσεις, να το βάλεις κάτω στο χαρτί. Γράφεις. Δεν μπορείς με το μυαλό να λες, α, εγώ θέλω να κάνω να πιάσω 100.000 ευρώ από το πουθενά. Βάλτα, στη σειρά. Δεν περιμένεις ευκαιρίες. Ευκαιρίες δεν θα σου δοθούν συχνά. Αν σου δοθούν, εννοείται τις πιάνεις από τα μαλλιά, αλλά δεν ξέρεις αν θα σου έρθει η ευκαιρία. Τις δημιουργείς. Τις δημιουργείς. Έτσι, βοήθεια θα μπορούσαμε να έχουμε από το ΕΣΠΑ. Πού είναι το ΕΣΠΑ? Να μας έρθουν οι επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ, να βοηθηθούμε, να πάρουμε κάποια ποσοστά, να μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τον κύκλο εργασιών μας, όλοι μας. Είναι αυτό που δεν έχουμε καταλάβει, που το αναφέραμε την προηγούμενη περίοδο εν ώψη εκλογών. Δεν έχουμε καταλάβει ότι για να γίνει πιο δημιουργικός ο λαός, οι Έλληνες, οι νέοι, οι μεγαλύτεροι, αυτοί που ήδη είναι σε αυτόν τον κλάδο πολλά χρόνια, χρειάζονται ένα boost. Αυτό το boost είναι όλα αυτά που λες. Οι επιχορηγήσεις, τα προγράμματα που κόβονται αντί να αυξάνονται. Όλα αυτά είναι ένα μικρό εργαλείο για να κάνεις κάτι καλύτερο. Μικρό εργαλείο. Το νούμερο είναι είναι η θέληση. Ναι, αλλά είναι και ένα κίνητρο που λέει εκεί. Και πριν μπεις σε μια επιχείρηση να πεις ότι δημιουργώ κάτι δικό μου, πρέπει να έχεις ξεκινήσει από κάπου. Ναι, εγώ είχα κάτι, αλλά εγώ μέσα σε αυτό το τομέα δούλεψα σε όλα τα πόστα πριν το αναλάβω. Έτσι, έχω δουλέψει και γνωρίζετε και χειμώνα, εγώ που έχω πιο ελεύθερο χρόνο, βοηθάω κάποιους άλλους φίλους μου σε νυχτερινό μαγαζί. Ναι. Έτσι, γιατί εγώ μαθαίνω. Θα μπω εκεί μέσα, θα κάτσω, θα δω 2-3 πράγματα, θα τα υιοθετήσω στη δική μου επιχείρηση. Αν κάτσω στάσιμος και πω, α, σήμερα μου ήρθε μία ιδέα. Και αλλά την υλοποιήσεις. Και είναι και καλή ιδέα. Δεν ξέρεις το πώς. Δεν ξέρεις τον τρόπο. Πρέπει να το έχεις δουλέψει, πρέπει να έχεις κάνει σερβιτόρος, πρέπει να έχεις κάνει μπουφέ, πρέπει να έχεις κάνει ρεσεψιόν, πρέπει να έχεις 1000 πράγματα. Πρέπει να έχεις μία γλώσσα τουλάχιστον. Παιδιά, είμαστε σε τουριστικό προορισμό και τα αγγλικά μας είναι απαράδεκτα. Ναι, είναι απαράδεκτα. Είναι ολονών, είναι απαράδεκτα. Και το δικό μου, και τα δικά μου δεν είμαι στο επίπεδο που θα ήθελα. Στο επίπεδο που θα ήθελα. Έχουμε μάθει εντελώς αλλιώς, Παύλο. Εντάξει, τόσα χρόνια είχαμε μάθει. Δεν θα ξεχάσω αυτό που μου είπε ένας πολύ καλός κύριος εκεί στα Μάταλα πρόσφατα, που μου λέει: εγώ τόσα χρόνια είχα εδώ πέρα. Σωματότυπο. Ναι, σωματότυπο. Γλώσσα του σώματος, του έλεγα. Έτσι, αυτό, ένα, αυτή, σαλάτα, αυτό. Τώρα όμως έρχεται ο πιο απαιτητικός πελάτης και δεν τα βγάζω, μου λέει, πέρα. Θέλω, λέει, άλλο να ξέρουν να συνηθούν. Άρα πώς να θέλεις να έχεις καλή ποιότητα κόσμου όταν εσύ. Μπακαλιστικά. Δεν γίνεται. Είσαι πολύ δραστήριος και ασχολείσαι με πολλά πράγματα και το χειμώνα που είναι κλειστό η επιχείρησή σου. Εγώ θα ήθελα να μας πεις αν έχεις κάποια πλάνα για το μέλλον. Δηλαδή, εφησυχάζεσαι, λες τώρα έγινε ό,τι έγινε και αφοσιώνομαι εκεί, ή ναι, έχεις κάποια άλλα στόχους. Όπως είπαμε, τις ευκαιρίες όταν σου δοθούν πάντα τις πιάνεις, έτσι τις αρπάζεις. Άρα, ποτέ δεν θα πω όχι σε μία νέα κίνηση οποιοδήποτε τύπου, αρκεί να μπορώ να την κάνω. Αυτό που έχω τώρα, το βάθος ολοκλήρωσής του είναι 8ετίας, 9ετίας, ούτως ή άλλως. Με βάση αυτό που είδες, έχω άλλα 9 χρόνια εγώ μπροστά μου. Τι έχεις τώρα, παιδική χαρά? Πού καλέ, όχι. Τι εσύ είναι, όχι, και ως και μασάζ. Αλήθεια. Κοίτα τι χάνω. Πρέπει να πάω τώρα. Πείτε στο λεφτό. Με το καλό, όποτε θέλετε. Και όσοι μασάζ. Φαγητό. Τι φαγητό. Τα πάντα. Και γλυκά. Δοκίμασα και φαγητό. Κατευθείαν με τα γλυκά. Τι να κάνω. Το αλμυρό δεν είναι φαγητό, μόνο τα γλυκά φαγητό.
Συνέχισε, συνέχισε, διακόψαμε. Μου χάσατε μου... τον ήρμο. Τον ήρμο τώρα, δεν. Το έχουμε αυτό να ξέρει. Είναι 8 χρόνια, είσαι 8 χρόνια σε αυτό το τομέα. Λέγε τα σχέδια, για τα σχέδια η Ευγενή. Άρα ναι, εγώ σίγουρα έχω άλλα 8 χρόνια μετέπειτα. Business plan, επιχειρηματικό σχέδιο για τα επόμενα 8 χρόνια ανακαινήσεων, επεκτάσεων κτλ. Οπότε επενδύσεις και πολύ εκεί. Ήδη έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο εκεί κοντά, σίγουρα γι' αυτό σου λέω δεν αφήνεις ευκαιρίες. Τώρα, ειδικά στο κλείσιμο τη σεζόν θα προσπαθήσουμε. Από εκεί και πέρα, ό,τι έρθει. Έτσι είναι. Και έτσι πρέπει σε όλους μας. Δηλαδή αυτό, μην αφήνουμε ευκαιρίες. Μπορεί να μην είναι εκείνη την περίοδο το νούμερο ένα. Σε ένα χρόνο μπορεί να γίνει όμως. Εμείς ευχόμαστε να γίνει και πιο σύντομα. Ναι, εμείς περιμένουμε, αναμένουμε. Και τι είναι αυτό που σε τραβάει περισσότερο στον Άγιο σαν περιοχή, γιατί σίγουρα έχεις αγαπήσει κάτι πάρα πολύ. Από εκεί κατάγεσαι. Καταγόμαι από εδώ. Μένω εδώ, κάθε μέρα πηγαίνω Άγιο, κάθε μέρα γυρνάω από Άγιο. Αλήθεια. Ναι. Τι σε κέρδισε εκεί λοιπόν? Έχει είναι επιχείρηση. Δεν με έχει κερδίσει κάτι άλλο. Κάτι όμως το αγαπάς και στον τόπο, δεν μπορεί. Ναι. Γιατί σίγουρα το προσέχει. Σίγουρα έχουμε πολύ έχει πολύ καλύτερες παραλίες και μέρη από το Ηράκλειο να επισκεφτείς και να φας και να ηρεμήσεις και να χαθείς. Mm. Αυτό. Από εκεί και πέρα, όχι. Το Ηράκλειο δεν θα το άλλαζα για τον Άγιο Νικόλαο, από την αλήθεια. Μπορεί όχι ότι είναι καλή πολύ. Εκεί που έχει μεγαλώσει, εκεί αγαπάς. Και δεν μου λες, γιατί δεν έχεις βάλει το λυκό σκύλο μασκότ? Να το έχουν εκεί πέρα. Φοβούνται. Το λυκό σκύλο είναι μεγάλο. Δεν μπορώ να το βγάλω, να τον αφήσω ελεύθερο στο χωριό. Σε ρωτάμε τόση ώρα την επιχείρηση. Τι άλλο, τι σχέδιο, τι αυτό. Προσωπικά δεν σε ρωτήσαμε. Δηλαδή. Γιατί. Προσωπικά δεν θέλω να παντρευτεί τον άνθρωπο. Όχι. Θα το ρωτήσει τι του αρέσει να κάνει. Δηλαδή, ένα επιχειρηματία πλέον, ο οποίο έχει αφοσιωθεί εκεί και τι, ξεχνάμε όλο όσο το αρέσει. Όχι, μα φαίνεται να ξεχνάει. Σα-ίσα που ένα σωστό για εμένα, η γνώμη μου πάντα, ένα σωστό επιχειρηματία πρέπει κάποια στιγμή να έχει και ένα διακόπτη. Ωραία. Αυτός ο διακόπτης... και κάνεις πράγματα που σου αρέσουν. Αυτό, δηλαδή υπάρχουν κάποιες στιγμές που λες, οκ, τέλος η δουλειά, από εδώ και πέρα υπάρχω και εγώ. Και τι κάνεις, σερφ, φορεβασία, τι κάνεις? Πες, μαγειρεύεις, ζωγραφίζεις. Ζωγραφίζω, όχι, μαγειρεύω όταν μπορώ, όταν προλαβαίνω. Α, ήξερες εσύ γι' αυτό το πες? Όχι, δείχτε. Είναι η βασική της ερώτηση. Γενικότερα πρέπει να προσπαθείς πάλι να κάνεις τα πάντα. Δηλαδή τώρα, μου έκανες μία πρόταση, μου κάνατε μία πρόταση. Δεν μπορώ να πω εύκολα όχι. Αλήθεια. Δεν μπορώ να πω εύκολα. Πότε θα το κάνουμε πρόταση? Και γιατί πάλι σου λέω, με βοηθάει για εμένα. Μαθαίνω, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα μέρος το οποίο δεν έχω ξαναέρθει. Θα λάβω γνώσεις. Θα λάβω γνώσεις. Πώς είναι η κάμερα, πώς είναι το ένα, πώς είναι το άλλο. Άρα, αύριο μπορεί να μου ξαναχρειαστεί. Μπορεί και όχι. Το κρατάω πίσω. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Ναι, έρθεις να μαγειρέψεις. Ή ένα live σε ξενοδοχείο. Δεν σα αντέχω με τη μαγειρική. Θα μπορούσες να έρθεις με τον σκύλο σου που αγαπάς πάρα πολύ να μιλήσουμε για τη φιλοζωία. Που παλεύουμε να βρούμε έναν άνθρωπο που αγαπάει τόσο πολύ τα ζώα να έρθει και να μας πει από τη δική του οπτική πλευρά πώς το ζει όλο αυτό. Mm-hmm. Ορίστε. Έχεις ήδη πρόσκληση δεύτερη, το βλέπεις. Ωραιότατο. Τρίτη. Η δεύτερη ήταν να έρθει μαγειρέψει. Δεύτερη, τρίτη, μάλιστα. Άρα να με κλείσει τα μάτια να κάνουμε. Να τελειώσουμε τη σεζόν μαζί σου. Όλα θα τα κάνουμε. Κάντε μου μια προσφορά, παιδιά. Δούνε και λαβίν, κατάλαβε. Δούνε και λαβίν. Εντάξει. Το πάει, έλειο στα. Λοιπόν, όχι, εμείς να ευχηθούμε να προχωρήσει όλο αυτό που ξεκίνησε τόσο δημιουργικά, γιατί είναι πολύ δύσκολο, γιατί είσαι πολύ νέος και ήδη έχει καταφέρει πάρα πολλά. Ακόμα και αν δεν το βλέπει, γιατί κουράζεσαι από όλο αυτό. Μα αυτό είναι. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι να κουραστεί, γι' αυτό να κοπιάσει. Νομίζω ότι από εκεί παίρνει μία. Κάτι θετικό, μία επιβράβευση. Στο τέλος της μέρας όμως κάτι βλέπεις ότι έχεις κερδίσει, δεν μπορεί. Σίγουρα το βλέπεις. Αν δεν βλέπεις και το κάτι θετικό, δεν έχεις λόγο να είσαι εκεί. Να σου ευχηθούμε να κάνεις όλα σου τα όνειρα πραγματικότητα και να τα κυνηγάς με τον ίδιο ζήλο που κυνηγάς και τώρα. Τα μικρά πραγματάκια που βλέπεις, από όπου μπορείς να κερδίσεις, τα κυνηγάς. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Και δεν θα σε χαιρετήσουμε οριστικά. Να ξέρεις, θα ξανάρθεις. Σε ευχαριστούμε που ήρθες λοιπόν εγώ σήμερα. Ευχαριστώ. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Και καλή σεζόν τουριστική. Ευχαριστώ πολύ.